Ναι, ποιος είναι? Ναι, ποιος είναι? Ρεσί, κάψε όλη την εκπομπή μας σήμερα. Γιατί? Γιατί έβγαλες γραμμές πριν. Ναι. Ωραία. Είναι γνωστό ότι εμείς παίρνουμε όλο το LinkedIn από τον Άρη. Ναι. Πώς κατάφερε να φάει τα ακουστικά, ρε φίλε? Προχθές τα φέρουμε. Γιατί δηλαδή το ένα το ακουστικό να μην δουλεύει? Δηλαδή, γιατί, ρε φίλε? Είναι εδώ πέρα. Γιατί το ένα το ακουστικό, λέω, το δεξί μου τώρα ακούγεται, λες και. Ρε φίλε. Τέλος πάντων. Παίρνουμε το ωραίο το LinkedIn. Έχουμε όλους τους φίλους του Άρη έτοιμους, δηλαδή, ανά πάσα στιγμή. Που είναι και ακροατές δικοί μας, έτσι. Σωστό. Και είναι έτοιμοι να βγουν και να τα πούνε και μου βγάζει όλο σε γραμμή. Και όχι εντάξει, τίποτα. Έχει λαό. Βγαίνουν και κάτι φύρες. Ωραία. Ούτε που καταλαβαίνουν τι γίνεται, γιατί δεν έφυγες λέει από το γήπεδο. Ρίξει πλάκα, κάνετε. Φύγεις από το γήπεδο. Συγκεντρωθείτε λίγο, δηλαδή. Έλεος. Συγκεντρωθείτε. Όχι, όχι, εντάξει. Αλληλεγγύη στο φίλο Λάζαρο. Ωραία. Που δεν είχα πάρει χαμπάρι ποιος είναι. Ναι. Αδελφός. Ωραία. Έχουν πιει κάτι ποτά στο μάμα, να είναι καλά. Εντάξει, το χτύψαν άσχημα. Όχι, εντάξει. Κανά... Έπεσε κάτω, ρε παιδί μου, την άκουσε λίγο. Ναι, οκ. Okay. Εδώ τον. Σπρόξιμο ήταν, δηλαδή. Σπρόξιμο χτύπημα ήταν, έπεσε κάτω, ζαλίστηκε. Τι σα έκανε ο Λάζαρο, δηλαδή. Ήταν εκεί πέρα, αν φύγανε ζάστα με του παίκτε. Μπήκε μέσα να πανηγυρίσει. Τι σου φταίει ο άλλο, αφιλή. Είπε τίποτα. Εδώ άλλο. Εδώ. Αυτά, φίλοι, είναι πολύ ωραία. Αυτά, φίλοι, είναι. Ειλικρινά λέω. Να σου πω λίγο κάτι. Όποιος γνωρίζει τι εστί τίγρης, δεν του κάνει εντύπωση τίποτα. Τίποτα. Εγώ ας πούμε είχα γελάσει πάρα πολύ σε εκείνο το μάτς με τον ΠΑΟΚ που είχε κατέβει στα ποτήρια στο ημίχρονο κλασικά. Ναι. Θυμάμαι ποιος ήταν ο κ. Διευθυντής, ξέρω και εκείνος. Και είχε βγάλει ΑΕΚ ότι διαμαρτυρήθηκε ήπια. Εντάξει τώρα ο τίγρης, ρε φίλε. Τι ήπια να πάρει να διαμαρτυρηθεί, ρε φίλε. Τη λέξη ήπια. Δεν την έχει ακούσει η ζωή του ποτέ. Ωραία, δηλαδή μπορεί να σου πει ότι ξέρει, με ενοχλούν τα ακουστικά και τον πινιλίκι που θα φύγει. Εντάξει. Γιατί τα ακουστικά, ρε παιδί μου, δεν ακούγονται καλά. Ωραία, να ξεχάσει ποιο είσαι. Ωραία. Μου έχουν πει ότι έχει πάρει πιο παλιά, ρε παιδί μου. Ήθελε να κάνει μια τράπεζα, τέλος πάντων, έτσι. Λοιπόν. Και είναι στα τηλέφωνα τώρα και παίρνει ο ίδιος. Εντάξει. Το ακούς τώρα, αυτό είναι πολύ δυνατό, να ξέρεις. Σ' ακούω. Λοιπόν, έχει χρόνια τώρα, δεν έχει γίνει τώρα στα κοντά. Λοιπόν, και παίρνει τηλέφωνο στη τράπεζα, τέλος πάντων. Το σηκώνει ο Χ υπάλληλος που ήταν για εκείνη τη δουλειά. Το σηκώνει, λέει, έλα Μελισσανίδης. Λέει, τι Μελισσανίδης? Δημήτρης. Νομίζω το κάνει πλάκα, λέει, Τίγρης. Και του λέει άλλος, καλά και εγώ είμαι Παρδογιάννης. Και το κλείνει. Και πάει και τον βρίσκει. Τέτοια από εκεί όπως είναι. Και τέτοια και πάει και μπροστά του. Και βγαίνει μπροστά του και τον αρχίζει. Εγώ σε πήρα μιόλα. Του λέει όλος καλά και εγώ είμαι Παρδογιάννης και το κλείνει. Τον Τίγρη. Ρε εσείς. Τρομερά πράγμα. Ρε εσείς. Και να σου πω λέω κάτι με τον Τίγρη τώρα. Τι να πούμε. Πόσες ιστορίες μπορεί να έχει. Πόσες από διάφορες καταστάσεις. Εκατοντάδες, όχι απλά δεκάδες. Εκατοντάδες. Στο μάτς της Τετάρτης. Επειδή έτυχε να το βλέπω κι εγώ και ήμουν ρε παιδί μου με παρέα, στο ημίχρονο λέω: ας πάμε λέει, έξω να κάνουμε τσιγάρο. Βγαίνουμε έξω, ρε παιδί μου. Οκ. Okay. Γυρνάμε, αλλά ξέρεις, ασυναίσθητα. Βλέπω εγώ ότι κάνω ζέστα. Τι γίνεται. Στο μεταξύ, μέχρι να γραφτεί και κάτι, γιατί δεν μπορεί να γράψει. Καθυστέρησαν να βγουν, ναι, καθυστέρησαν να βγουν. Το καταλάβαμε γιατί. Μπαίνω και σε site, δεν βλέπω τίποτα, ρε σύλλο. Τι γίνεται. Πάει λίγο το μυαλό μου. Ναι. Αλλά λέω μπα, θα είχε γραφτεί κάτι. Ναι. Και μέχρι να πω τον μπα, θα είχε γραφτεί κάτι, το βλέπω γραμμένο. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Το έχω κάνει κι εγώ. Αυτό... Σε αγώνα μπάσκετ. Το έχεις κάνει. Ναι, ναι, όχι. Κοντρά. Ναι, ναι. Γεμάτα. Κι άλλο μέχρι πάνω. Ναι, ναι. Γεμάτα δηλαδή. Ναι, ναι, μη είχε αγανακτήσει. Μη είχε αγανακτήσει. Και σε ένα screen, ξέρει, αλλά Πάμπλο Γκαρσία και δεν μα έβλεπε κανένα. Έτσι. Πιστεύω ότι λίγο ακόμα και θα έλειωναν. Πετάχτη, τσίριζε ο άλλο πάνω μετά, τίποτα. Εγώ. Τίποτα. Με έπιασε, ναι. Εντάξει. Και προέκυψαν ερωτήσεις και ζητήματα άλλα, δηλαδή. Γιατί μπορούνταν οι ρεπόρτερ με αυτά που έκανε. Εγώ τίποτα, ρε φίλε. Εγώ τίποτα, ρε φίλε. Ο Σαββίδης, πολύ ωραία φωνή. Πολύ ωραία φωνή ο Σαββίδης. Όλο τεχνικέ ποινέ τρώγαμε. Μόνο με τη φωνή παίρνει φάουλ αυτό ο άνθρωπο. Σαββίδης έπεφτε κάτι. Και... Κέρδιζε 15 φάουλ σε κάθε παιχνίδι. Νίκο. Πολύ ωραία είναι αυτά. Και προέκυψαν ζητήματα άλλα που ρωτάει. Απλά να σα πω κάτι. Δηλαδή είστε. Είστε ποδοσφαιρικοί ρεπόρτερ, με εκνευρίζετε εσείς. Δηλαδή, και τώρα, δεν ξέρετε τι έγινε. Είναι δυνατόν. Δεν μπορείτε, δεν είναι λέγονται, δυνατόν. Δεν λέγονται όλα. Νίκο. Δηλαδή δεν λέτε τις ατάκες όλες που έχουν υποθεί. Δεν μπορεί να μην ξέρετε. Και άντε, να σου πω λέω κάτι. Τα είπα, φίλε, όλα. Μέσα στα αποδυτήρια σου. Το βράδυ του Τίγρη τα είπα. Το βράδυ τη χώρα. Τι δηλαδή. Μέχρι μια μισή ώρα όλα ακριβώς τα μπεγλερίσματα αυτά και με βγάζαν τρελό τη ΑΕΚ.
Τι είναι αυτά, ο οπαδός, ο δημοσιογράφος με τα οπαδικά γυαλιά. Ο δημοσιογράφος με τα οπαδικά γυαλιά και από την ΑΕΚ λένε, βγάζουν τώρα σιγά σιγά, γιατί τα διάβαζα το πρωί, είχα πολύ χρόνο αυτές τις μέρες και διάβαζα, ναι. Ότι ο Καρυπίδης ήρθε με στρατιά μπράβων και μάλιστα κάπου διάβαζα, πώς το λένε αυτό εσύ που το λέγατε και την άλλη φορά, Τάσο. Και σε Τζόγλου. Ο Κώσκες Τζόγλου. Τσατάλης. Που έλεγε ότι και στο μάτς το πρόσφατο στο Βικελίδης υπήρχε πολύ έντονη ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου, στο γήπεδο από την αρχή κατά τη ΑΕΚ. Ούτε με τον ΠΑΟΚ δεν ήξερα έγινε αυτό. Κατάλαβε. Δύσκολα. Λέγανε. Δύσκολα πιστεύω. Λέγανε. Τώρα να δεις τάχη. Τώρα καλά, ναι, όντως. Δηλαδή, άμα ήταν την άλλη εβδομάδα. Ένα σπολοκάτ τώρα. Τι μετά από 1,5 μήνα, ρε φίλε. Τι μετά από 1,5 μήνα. Τελικό είναι δυνατό. Βγάζει το αίμα μας. Τώρα βάλτο, ρε φίλε. Τώρα στο ψωμάκι πάνω το καλό. Τι να τον κάνω, δηλαδή. Τώρα ο Αριανός είναι έτσι, ας πούμε, να πάει στο γήπεδο. Μετά από 1,5 μήνα, μέχρι τότε έχουμε δρόμο. Θα τα θυμίσουμε εμείς, δεν είναι. Και μου βγάζει ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πρώτη αγωνιστική. Έχει καντήσει λίγο αηδία για αυτό το πράγμα, δηλαδή. Φτάνει το λίγο πιο μέσα. Πόσες φορές δηλαδή. Λίγο το μπαλάκι πιο κρύο το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ξέρω εγώ. Μιλάς για μπαλάκια, Νίκο, γιατί. Ναι, εκεί που τα μπελερίζει τα μπαλάκια για την κλήρωση, αν και δεν γίνεται έτσι πλέον από ό,τι ξέρω, γίνεται ηλεκτρονικά. Ναι. Φτιάξτε το λίγο τον αλγόριθμο, ρε παιδί μου, να πάει πέμπτη αγωνιστική, ξέρω εγώ. Εντάξει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Άρε τίγρη. Το κλετάμε, να μας περιμένει κανένα στο βράδυ από κάτω. Όχι, να σου πω λίγο κάτι. Ρε παιδί μου, τώρα κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι. Ο Τίγρης. Ναι. Είναι ένας τύπος, πώς να σου πω, έτσι είναι τόσα χρόνια. Έτσι είναι. Ο Τίγρης. Vintage. Έχει κάνει και καγκελάριος, φίλε. Καγκελάρι, δεν κάνουν πολύ. Του λέω. Έτσι. Ο Τίγρης έχει βρεθεί και εκεί, εντάξει. Και εκεί στη Γερμανία, ξέρεις, ήταν καγκελάριος το παιδί μου. Ωραία, έχει βρεθεί εκεί παλιότερα. Είναι πραγματικά ένας τύπος ο οποίος ξεκίνησε από σχολείο οδηγών. Έχεις δει πολλούς τύπους από σχολείο οδηγών να φτάνουν να δίνουν πετρέλαιο στην Αμερική. Δύσκολο. Κατάλαβες. Οπότε. Αυτό τώρα να σου πω λέω, κάτι δεν έγινε, ρε φίλε. Έγινε με έναν τρόπο συγκεκριμένο. Έτσι. Εγώ δεν το δικαιολογώ. Έτσι. Απλά γελάω. Γελάω. Κατάλαβες. Γελάω. Ας πούμε η ατάκα τότε με το Μάου Μάου, ας πούμε. Που έχει γίνει. Εντάξει, είναι από τις ιστορικότερες πλέον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άσχετα, ρε παιδί μου, την ουσία. Έτσι. Δηλαδή, όπως τον βλέπεις, ή ας πούμε και το βράδυ με τον Κάκο. Κατάλαβες, έχει πράγματα τα οποία. Ήταν, δεν θα πω, τι να πω. Επειδή τα έκανε ό,τι έκανε, ήταν εκπληκτικός, οκ. Ή τότε την ατάκα στη ΣΑΕΚ που το ρωτήσανε και τους διαιτητές και λέει αυτοί θα σφυράνε στα τρένα. Κατάλαβες, δηλαδή είναι πράγματα. Είναι πολύ λαϊκός επιχειρηματίας, ρε παιδί μου. Θα τον ήθελες φίλο σου. Σίγουρα να πηγαίνω στο καφενείο που πηγαίνει. Σίγουρα. Δεν θα τον ήθελες εχθρό σου. Δεν πηγαίνει καφενείο, νομίζω. Όχι, σε καλά μαγαζιά μαθαίνω ότι κυκλοφορεί στην Αθήνα. Ναι. Ή α πούμε. Τι άλλη ιστορία τώρα, κάτσε τώρα σε καλά μαγαζιά. Τι μου είχαν πει μια φορά. Που είχε βάλει. Κάτσε να το θυμηθώ τώρα, τι ήταν. Ήτανε σε μια. Δεν το θυμάμαι. Πρέπει να πάρω τον άνθρωπο που μου να μεταφέρει αυτά. Για τους διάφορους επιχειρηματίες, ρε παιδί μου. Για να μου μεταφέρει αυτό με το αυτοκίνητο που κάπου το είχε παρκάρει σε μια οδό. Είχε μπει έτσι κατευθείαν. Τώρα δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ. Εντάξει. Το θέμα είναι, Νίκο, να υπάρχουν κυρώσεις. Έτσι. Το θέμα είναι ότι αυτοί που φταίνε να πληρώσουν, Νίκο. Ναι. Έτσι, εσείς φίλοι του Άρη που ονειρεύεστε ότι ο Άρης σηκωθεί και θα φύγει από το γήπεδο. Ωραία. Και το μεταξύ, αν έφυγε από το γήπεδο, θα έλεγες γιατί έφυγε από το γήπεδο και έφυγε στο μείον 5, πόσο είναι, δεν ξέρω εγώ τι. Ωραία, και το μηδενισμό και το ένα και το άλλο. Τι να πω. Νομίζω ότι ο Άρης δεν μπορείτε να καταλάβετε το τι γίνεται ακριβώς. Δηλαδή, βλέπετε κάτι, αλλά δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Να το κατανοήσετε, μάλλον. Το λέω γιατί πριν, στην προηγούμενη εκπομπή. Ναι, πολύ ναι. Ωραία εκπομπή, όλα about Ars on Air. Άκουγα αρκετούς φίλους του Άρη, οι οποίοι θέλαν η ομάδα να σηκωθεί να φύγει από το γήπεδο. Τι να πω. Εντάξει. Νίκο. Διαβάζω ένα θέμα για το Μελισανίδη τώρα. Ωραία. Πού το διαβάζεις, φίλε? Ένα βράδυ στο κέντρο διασκεδάσεως Θέα έγινε το εξής περιστατικό. Σε ένα τραπέζι καθόταν βουλευτής του Λάος μαζί με ένα δημοσιογράφο και κάποιους άλλους και σε ένα άλλο η παρέα του Δημήτρη Μελισανίδη με τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού Στίβ Κακέτσι. Άλλο λουλούδι. Άρεστη βάρκα. Ο βουλευτής έκανε νόημα στον Κακέτσι πως ήθελε κάτι να του πει. Ο Στίβ σηκώθηκε και ευγενικά πλησίασε στο τραπέζι. Πες σε παρακαλώ στο Δημήτρη που είναι στην παρέα σου να μην χτυπάει τον πρόεδρο από την εφημερίδα του και από εμάς ό,τι θέλει.
Ο Γακέτσο του απάντησε πως δεν έχει εφημερίδα Μελισσανίδης, αλλά βουλευτής επέμενε και κατονόμασε μια συγκεκριμένη μερίδα σε εφημερίδα. Ο Στίβ έκπληκτος είπε στο βουλευτή ότι θα πει στο Μελισσανίδη αυτό που του ζήτησε. Σε λίγα λεπτά, ο Γακέτσο γύρισε ξανά στο τραπέζι του ετούντος βουλευτή. Μου είπε ο Μελισσανίδης να σου πω να πας να κάνεις ένα κρύο ντουζλι. Ρε το ντίγρι. Ρε το ντίγρι. Έχω και μια άλλη ιστορία που δεν έχει τον αέρα με την κυρία Ντόντα Γουλαδρή. Θα μου την πίσω... Δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Θα μου την πει στο. Δεν μπορώ να την πω στον αέρα, δυστυχώς. Θα μου το πει στο διάλειμμα. Θα μου το πεις. Αυτά λοιπόν με τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Εκπληκτικά ωραία πραγματάκια. Οκ. Okay. Θα δούμε τι θα γίνει. Και με αυτό το ζήτημα. Αυτό ακούγεται. Όχι, δεν ακούγεται γιατί είναι. Ακούγεται βασικά, αλλά επειδή είναι Μαλβίνα, έχει χαλί από πίσω. Εδώ. Όχι. Το βράδυ το βάλω, ρε φίλε. Έχω δώσει μια πάρα πολύ ιδέα, μια πάρα πολύ ωραία ιδέα στον γνωστό και ως Τέλη. Mm-hmm. Με αφορμή το χαστούκι. Το χαστούκι αυτό, όταν άκουσε το χαστούκι, τι σου θύμισε? Το χαστούκι είναι ένα, φίλε. Το κορυφαίο της ελληνικής επικράτησης τα τελευταία πολλά χρόνια. Αναστασία Αθήνη. Τσούνη. Δήμητρα Λιάννη. Και το ύφος έτσι. Δέκα χρόνια και 54 ημέρες το βιβλίο. Για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι λεγόταν. Δέκα χρόνια και 54 ημέρες. Δέκα χρόνια και 54 ημέρες με τον Ανδρέα. Επειδή είπες Ανδρέα. Ένα χειροκρότημα ανήκω πάντα όταν αναφερόμαστε στον Ανδρέα. Γιατί ρε φίλε. Πάντα στον Ανδρέα όταν θα αναφερόμαστε. Σήκω Ανδρέα για να δεις το παιδί της αλλαγής. Θα χειροκροτάμε, θα σηκωνόμαστε και όρθιοι ενδεχομένως. Για τον Ανδρέα. Ενδεχομένως υπό προϋποθέσεις. Σήκω Ανδρέα να δεις που κατήδησε το Πασόκ. Σήκω Ανδρέα για να δεις το παιδί της αλλαγής. Λέγανε τότε. Λέγανε κάποιοι ενδεχομένως, ναι. Ωραία, λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Γιατί φτάσαμε 7 και επιστρέφουμε με Νίκο Μοσχοβίτη να μας δίνει σημεία της αγωνιστικής διήμερο Basket League. Άρης ύφεστος. Γιάννα. Στον Άσο. All-in. Ό,τι έχετε. Για να πληρωθεί. Κανονικά σπίτια, όχι σαν το κουγιά. Κανονικά. Γιατί προβλέψεις για μπάλα δεν έχουμε, γιατί μπάλα φυσικά δεν έχουμε. Παράξενο διαιτητή, ο οποίος φύριζε παράξενα. Αλλά πρέπει να τους πούμε ότι σε λίγο, σε 8 μήνες, αυτοί οι διαιτητές θα σφυράνε στα τρένα, αν περνάει το τρένα. Σεβασμός. Σεβασμός. Αυτή η διατάκα ήταν πριν την αλλαγή στην ΕΠΟ και πριν γίνει ό,τι έγινε μετά. Okay. Βέβαια. Γιατί για να γίνει αλλαγή στην ΕΠΟ και ο Δημήτρης Μελισσανίδης είχε μεγάλη. Τι ανησυχία να υπάρχει, τρελαθούμε τελείω. Στου Μάου Μάου. Στου Μάου Μάου. Η ΑΕΚ μπήκε μέσα να παίξει μπάλα και μπήκανε και το διάκοψαν. Μόνο Μάου Μάου. Άμα είναι ανθρωποφάγη και Μάου Μάου, α τολμήσουμε. Μάου Μάου Μάου. Μάου Μάου Μάου. Μόνο Μάου Μάου. Τρελαθούμε τελείως. Ούτε στους Μάου Μάου. Μάου Μάου Μάου. Άμα είναι ανθρωποφάγη και Μάου Μάου, ας το μίσουν. Αφού το παλικάρι πρόθεξε αυτό, ρε φίλε, δηλαδή, τι δημιουργικότητα έχει στον εγκεφάλαιο του. Πες μου λίγο. Κοίτα, Νίκο. Πώς κατάφερε και το συνδύασε. Πρόσεξε με λίγο. Κόσμος που έχει πολύ ελεύθερο χρόνο, σε αντίθεση με εμάς δηλαδή. Δεν έχει να κάνει με τον ελεύθερο χρόνο. Αυτό έχει να κάνει με τη δημιουργικότητα που έχει μέσα στο μυαλό σου. Δηλαδή τώρα αυτό. Δηλαδή ο άλλος άκουσε το τραγούδι και σχέθηκε το wow wow wild που έλεγε η. Ριάννα, ήταν και ο ρυθμός που έδωσε ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Ναι, ρε παιδί μου, και κάφησε και το έφτιαξε. Δηλαδή, μπράβο του. 2-3-10, 2-87 και 3 οκτάρια. Ναι, καλά, βγήκα τώρα και συμπαθώσατε πριν εκεί πέρα. Ανοιχτές οι γραμμούλες που λατρεύουμε να παίρνουμε καθημερινά εδώ πέρα. Ψοφάμε για γραμμές, να ξέρετε. Και γι' αυτό τις ανοίγουμε. Έχουμε ήδη τον πρώτο φίλο, ρε δηλαδή. Μήπως είναι ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Βλέπω και τον Άρκος τώρα, φίλε με τις γραμμούλες. Είμαστε φούλοι, είμαστε τέλη σεζόν Άρκος. Είναι πολύ ωραία. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, μια είναι η ατάκα Μελισσανίδη. Τώρα, δυστυχώς δεν υπάρχει συζητητικό. Για πες, είναι με τον Χριστοδουλόπουλο πέρσι, όταν έφυγε. Που κάνει το τραπέζι στους ρεπόρτερ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει. Θα πω ότι ηχητικότητα σε βίντεο. Τι είχε πει, δεν το θυμάμαι. Είναι η ατάκα της χρονιάς. Του λένε, να πρόεδρε, ο κόσμος διαμαρτύρεται, ο Χριστοδουλόπουλος έφυγε, που έχει κάνει τόσο καλές χρονιές στην ΑΕΚ και πίσω στον Ολυμπιακό. Και λέει τη θρηλυκή ατάκα ο Μελισσανίδης, λέει τη σκεφτικά, ξέρετε. Λένε οι ρεπόρτερ, ναι. Ο Λάζαρος μια φορά αναστήθηκε. Τίγρης, ρε. Τι θεότητα είναι, ρε φίλε. Δεν το θυμόμουν. Δεν το έχεις στο καλό μου. Είναι η ατάκα, νομίζω, του γραφείου. Και επικαιώνεται, έτσι.
Και δυστυχώς δεν έχει φλό ούτε ηχογραφηθεί ούτε βιντεοσκοπηθεί. Αλλά έχει γραφτεί, έκανε το τραπέζι ο Μελισανίδης του ρεπόρτερ ΑΕΚ και του έλεγαν επειδή τα παράπρα του κόσμου και του λέει ένας πρόεδρος για το Λάζαρο που έκανε μια φοβερή σεζόν, δεν τον κρατήσαμε και πετάει την ατάκα. Πρώτα ερώτηση λέει φυσικά ξέρετε, έχουν μια παγωτότερα ρεπόρτερ ΑΕΚ. Ναι, ο Λάζαρος μια φορά να φύγει. Και έχουν παγωτό, έχουν μείνει ρεπόρτερ ΑΕΚ παγωτό. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένας φοβερός τύπος, ρε παιδί μου, γιατί έχει ξεκινήσει από σχολείο οδηγό, ας πούμε. Τώρα αυτή την ατάκα δεν την είχε δουλεμένη, ας πούμε. Αυθόρμητα. Εκείνη την ώρα που το ρώτησε τώρα ο άλλος, του βγήκε έτσι, πολύ αυθόρμητα. Κοίτα, και είναι αυτό που λένε συνήθως, να και οι πατεράδες μας το λένε, ότι εγώ δεν έχω πάει πανεπιστήμιο, έχω πάει πανεπιστήμιο του πεζοδρομίου, δηλαδή που λένε. Ο συγκεκριμένος είναι ο ορισμός του πανεπιστήμιου του πεζοδρομίου. Εντάξει, ναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, που λένε πολλές φορές. Ότι είναι πιο σημαντικό γιατί έχει ζήσει τη ζωή πραγματικά και ζει την πραγματικότητα, όχι τώρα τα βιβλία. Ναι. Άλλο το βιβλίο, άλλο η πραγματικότητα. Ναι. Αυτό για να μην παρεξηγηθούμε, δεν λέμε ότι καλά κάνει, έτσι, σε διάφορες καταστάσεις του. Έτσι, απλά ρε παιδί μου, αν το δεις λίγο χιουμοριστικά, είναι τέτοιος τύπος ρε παιδί μου, καταλαβες. Αυτό. Κοίταξε, ναι, λοιπόν. Αυτό που πέρασε νομίζω στα ψηλά, δεν άκουσα την αρχή την εκπομπή, τώρα πριν κάνα δεκάλεπτο έβαλα από τις διαφημίσεις. Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια η Real Madrid, έτσι. Λοιπόν, έχει 118, γενέθλια, ναι, κάπου το μου, ναι. 118 χρόνια ζωής. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος σύλλογος της Μακεδονίας που λέγεται. Ναι. Στην ιστορία του αθλητισμού. Λοιπόν, τι να πούμε για αυτό το σύλλογο. Δηλαδή, εγώ πέρα από τα τετριμένα, εγώ θα σταθώ στην οτροπία. Εγώ θα πω ένα πράγμα το οποίο το διάβασα και δεν το πίστευα ότι το διάβασα. Δεν έχει κρατήσει η Real. Και το ποδόσφαιρο τώρα είναι αυτό. Mm-hmm. Ποτέ προπονητή, ο οποίος τέλειωσε τη σεζόν χωρίς να σηκώσει ένα τρόπαιο. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, δεν έχει κρατήσει ποτέ προπονητή δεύτερη χρονιά, ο οποίος δεν πήρε κάτι. Ναι. Mm-hmm. Ποτέ. Ωραία. Δηλαδή δεν υπάρχει, αυτό είναι η νοοτροπία της πραγματικά. Δηλαδή, στη Real, τα κλισέ, τριετίες project, δεκαετές project, εκατονταετές project, δηλαδή είναι ομόλογα εντβά. Λοιπόν, 50 χρόνια περιμένουμε και χτίζεται η ομάδα μεταβατική σεζόν όταν έχει παιχταράδες, γιατί πάντα η Real έχει παιχταράδες, δεν υπάρχουν αυτές οι δικαιολογίες στην ομάδα και κάτι. Να χτίσει η ομάδα, πάει στην οικοδομή. Λοιπόν, κάπου πριν λίγο καιρό διάβαζα κάτι δηλώσει του Βαράν, ο οποίος. Εντάξει, πήγε μικρός εκεί, έτσι. Ο Βαράν δεν είναι καμιά. Ναι, ρε, ο Μουρίνο. Τα χρόνια δεν είναι εκεί. Ο Μουρίνο. Το 10 τον πήγε. Το 10 χρόνια τον πήγε. 18 χρόνια τον πήγε. Θυμάμαι που γράφουμε τότε για τον Πόλωνη, ότι είχε βγάλει τον Βαράν. Τέλος πάντων. Και έλεγε ρε παιδί μου αυτός ο οποίος είναι εκεί χρόνια. Δεν είναι δηλαδή κανένας που ήρθε τώρα, ας πούμε, και όλα αυτά. Και εξηγούσε ότι αυτό το πράγμα με την πίεση που υπάρχει στη Ρεάλ δεν υπάρχει και δεν είναι για όλους. Δηλαδή δεν μπορούν να το διαχειριστούν όλοι. Γιατί όντως η πίεση σαν την πίεση που υπάρχει στη Ρεάλ, έλεγε, δεν υπάρχει πουθενά άλλο σε καμία ομάδα. Εσύ τώρα εσύ Μοσκοβίτο να σου λέω ότι διάβασε στατιστικό, δεν έχει κρατήσει προπονητή ποτέ, ναι, που ναι, δεν ναι, πήρε ναι. τρόπαιο. Ναι. Δεύτερο, δηλαδή τι καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή την παπάντζα των προπονητών που λένε να χτίζω μια ομάδα θέλω χρόνο, η Ρεάλ του λένε έχεις χρόνο μέχρι το Μάιο. Άμα το Μάιο όμως δεν έχεις πάρει τίποτα, καλή απόλυση. Δεν υπάρχει, εδώ ρε παιδιά, συγγνώμη, για το Ζιντάν λένε φέτος. Πες και το τελευταίο για να πάμε στον επόμενο, ναι. Ναι, έχει πάρει 3-4 Champions League και λένε ότι άμα φέτος δεν πάρει το Champions League, λογικά αντίο. Θα πάρει το πρωτάθλημα, εντάξει. Λοιπόν, ναι, λένε όμως ότι άμα δεν πάρει το πρωτάθλημα, λένε γιάγιου, δηλαδή τον στείλουν. Ξεχνάνε, δεν πάνε να έχει πάρει 3-4 Champions League. Λέει φέτος τι έκανε. Πριν φύγεις, άκου τι σου έχω βάλει. Έγινε. Στον επόμενο έχουμε άλλους δύο, καλησπέρα. Χαίρετε. Όχι την τριάδα από πίσω, μωρέ. Έλα. Χαίρετε. Η γραμμή σου είναι κακή. Κουνήσου πηγάδι. Λίγο. Κουνήσου λίγο. Καλησπέρα. Κάτι πάμε να κάνουμε τώρα. Για προχώρα λίγο. Αυτός που είπε για την πίεση στη Ρεάλ δεν έχει ζήσει την πίεση του Άρη. Σωστά. Λοιπόν, επειδή το επόμενο μάτς με την ΑΕΚ είναι πολύ μακριά. Αλήθεια είναι αυτό. Και για τα play-off όχι αύριο, τόσο. Αύριο υπάρχει ένα άλλο match. Θα ήθελα να πω... Όλοι παλέ. Φίλοι συνταριανοί, φίλοι ομοειδεάτες, γνωρίζω ότι μπορούμε να γεμίσουμε ΟΑΚΑ, Μαρακανά, Old Trafford
μπορούμε να κάνουμε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από αυτές που έκανε ο Παπανδρέου το 80. Λοιπόν, πρέπει να γεμίσουμε αύριο το Nick Gallis Hall. Πρέπει να μην πέφτει καρφίτσα και εσάς που δεν σας αρέσει η σπυριγάρα, δεν με ενδιαφέρει. Πηγαίνετε στο Nick Gallis Hall και φωνάζετε offside. Δεν με πειράζει καθόλου. Πρέπει να έχει 7.000 κόσμο μέσα στο γήπεδο. Είναι ένα μάτς που πρέπει να το πάρουμε με νύχια και με δόντια. Πρέπει να γεμίσει το παλέ. Γεμίστε το. Και γεμάτο πιστεύω θα είναι και θα κερδίσεις αύριο. Την καλησπέρα μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Μην παίζεις αυτό, ρε. Το κάνεις όλα. Παίξε λίγο πιο έξυπνο θέλω. Παίξε λίγο mini the Mutcher, μωρέ. Τι mini the Mutcher, αυτό, ρε. Φίλε. Αυτό. Η εκπομπή Κίτρινος Θεός, ο μοναδικός. Πολύ παλέ, στον επόμενο καλησπέρα. Χαίρετε. Το απόλυτο σύνθημα που λέει και το... Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ατάκες αλήθειας από τον Μελισανίδη. Έτσι. Που είναι μέγας μύστης. Από παλιά. Να τα λέμε και αυτά. Από παλιά. Τι κυνηγητό το λέμε στον γκρουπ, ρε φίλε. Καβού και το ανεβάζει, καβού και το κατεβάζει όλη την ώρα, ρε. Καβουράς. Το θέμα δεν είναι ότι έκανε τραπέζι, το θέμα είναι ποιος το πλήρωσε το τραπέζι. Σωστό, πολύ βασικό. Εκτός και αν το πήρε δανεικό το τραπέζι με οψιόν αγοράς. Μπορεί αυτό. Ενδέχεται γι' αυτό. Τι να πούμε, σήμερα έχει Β' Γαλλίας, παιδιά. Θα παίξουμε, εννοείται. Έχεις τίποτα, για δώσε, γιατί δεν τα έχω δει ακόμα. Δεν έχω τίποτα, θα μολύσουμε 3 χινάρια. Ωραία. Πες, με 3 ευρώ. Να χάσουμε 3 ευρώ. Ωραίος, μ' αρέσει. Που το προσεγγίζει σωστά. Το γνωστό παίζω 3, χάνω 3. Πολύ σωστός, μ' αρέσει. Δεν παίζουμε για να κερδίσουμε, παίζουμε απλά για να περάσει η Παρασκευή. Ναι. Τώρα, σοβαρά, όντως, είναι η καλύτερη προσέγγιση που μπορεί να έχεις πάνω σε αυτό το θέμα. Αν σου κάτσει βέβαια, δεν θα πεις όχι. Προφανώς. Έχει το σέρβις, ας πούμε, Νίκο, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα έχω βάλει 1 ευρώ 9 ματς και έχω χάσει το 1 και θα έπαιρνε 111. Το ανέβασες κιόλας, νομίζω. Ναι, το ανέβασα κιόλας γιατί τραβούσα τα μαλλιά μου και τίποτα άλλο, αλλά τέλος πάντων. Το μπελά μου. Ναι, το είδα. Το εμένα σε τέλος θα σου πω και δεν με φωνάζει ο Νίκο Παπαδόπουλο, θα μου φωνάζει ο Νίκος ο 2 στα 3. Ο 8 στα 9. Ο 6 στα 7. Άρε Νίκο. Τι άρε Νίκο, τι να κάνω δηλαδή, τι γκίνια είναι αυτό. Το στοίχημά μας πάνω και τα πώς έλεγε και ο άλλος γκίνια, μάτι, μάτι. Με... το κακό του μάτι. Και όλος, πώς το λέει, τώρα για τα βριά, Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι, όχι τον Αριανό. Παρακαλώ. Το Μοσκοβίτη. Ναι. Αύριο το μάτι του ΠΑΟΚ πώς το βλέπεις με το Περιστέρι? Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Ξέρεις, από είναι πολύ καλή ομάδα το Περιστέρι. Όχι μόνο αυτό, αλλά για την άποψη ότι Χάτσερ και Μορέιρα είχαν κάνει λίγο ένα σκηνικό τότε που πήρατε τους παίχτες. Και επειδή την άλλη φορά σας έλεγα ότι αυτά τα μάτια τα παίρνεις μόνο με έναν τρόπο, άμα θυμάστε που σας το έλεγα, τα εντός έδρας με τέτοιες ομάδες τα παίρνεις μόνο με έναν τρόπο. Δεν είναι μόνο αυτός ο τρόπος. Ναι, νομίζω ότι αυτοί οι δύο παίχτες θα σκυλιάσουν. Κοίτα, με την όλη κατάσταση. Επειδή... Εντάξει, τώρα τον Χάτσερ το ξέρουμε κιόλας, έτσι είναι... Εντάξει, δεν είναι παιδί που ήρθε για λίγο στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι αξίζει ένα στοίχημα να παίξει το Χάτσερ κάτι αύριο. Ωστόσο, πιστεύω ότι το παιχνίδι αύριο έχει ένα δεδομένο το οποίο μπορεί ένας κανονικός ΠΑΟΚ να το εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, το Περιστέρι έπαιξε Τετάρτη βράδυ με τη Χάπολ Ιερουσαλήμ. Η Χάπολ Ιερουσαλήμ είναι φαβορή για τον BCL φέτος. Έχασε αναμενόμενα, okay, και έρχεται στη Θεσσαλονίκη με μισή προπόνηση. Επίσης, ο Χάτσερ σε αυτό το παιχνίδι, αν ο ΠΑΟΚ, ξαναλέω, παίξει σαν μια κανονική ομάδα και όχι σαν το μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν, γι' αυτό ότι είναι πολύ δύσκολο μάτς, τον Χάτσερ μπορεί να το χτυπήσει στην άμυνα. Δηλαδή είναι παίχτης που μπορεί να το χτυπήσει εκεί. Είναι ευάλωτος. Ο Μορέιρα, επίσης, το Περιστέρι φέτος κάνει καταπληκτική σεζόν.
Ναι, είναι πολύ καλός. Και μας έχει πληρώσει αρκετές φορές ναι. στο BCL. Η σεζόν του Μορέιρα φέτος στο Περιστέρι είναι καταπληκτική. Δηλαδή είναι παίκτης ο οποίος μπορεί την επόμενη σεζόν, με τη χρονιά που κάνει, να πάει στο επόμενο επίπεδο. Στο EuroCup. Ίσως και δεύτερος ψηλός στην, ξέρω εγώ, στην καμιά Τούρκη που μπορεί να παίζει στην Ευρωλίγκα. Ναι. Στην Ταρουσάφα, ξέρω εγώ, σε καμιά τέτοια. Ναι. Και παίρνει πολύ παιχνίδι. Πολύ. Οπότε μπορεί και οι δύο να δημιουργήσουν θέμα, μπορεί και τον ένα να το εκμεταλλευτείς λίγο γιατί τον ξέρεις και πολύ καλά και να τον χτυπήσει την άμυνα που δίνει το πιο δυνατό του σημείο. Αλλά γενικά το μάτς είναι πολύ δύσκολο τον ΠΑΟΚ αύριο. Πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Γιατί το Περιστέρι είναι καλή ομάδα. Και στοιχηματικά λίγο να το δεις το 1,90 που δίνει στον Άσο. Εγώ το περίμενα λίγο πιο ψηλά, από την αλήθεια. Εγώ πριν λίγο που τσέκαρα το είδα 1,75 και το Περιστέρι 2,05. Χθες. Α, πήγαινε όχι 75. Χθες, πριν από λίγο γιατί ήθελα να δω τι ώρα παίζει το. Οπα. Τι ώρα παίζει ο Γιάννης με τους Lakers σήμερα. Και όπως μπήκα, λέω κάτσε λίγο να δω τι γίνεται και στο άλλο, πώς παίζουν τα δεδομένα. Και νομίζω είναι 1,75 και 2,05 το Περιστέρι. Και απλά δύο γενικά, τελευταία σχόλια για μπάσκετ. Γενικά το Περιστέρι και το κλείνουμε. Το ξέρουν και οι ίδιοι ότι επειδή είναι ομάδα που δεν έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από αυτή τη διαδικασία, ξέρεις τα παιχνίδια Ευρώπη όλη την ώρα. Πολλές φορές τα εκτός έδρας μάτς μετά εμφανίζονται διαφορετικοί και έχουν χάσει τέτοια παιχνίδια. Α, το δούμε. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Αλήθεια είναι αυτό. Δύο σχόλια, ένα για NBA, ότι φέτος είναι η χρονιά των Φιλαδέλφια, ό,τι και να λέτε. Δύσκολο σε κόβω. Πάμε παρακάτω. Ό,τι και να λέτε, βγαίνουμε Τέταρτη, Πέμπτη και παίζουμε ημιτελικούς με τον Γιάννη. Και το πετάμε εκτός, γιατί είναι loser η ομάδα του. Και θα το δείτε, εδώ θα είμαι. Όχι, φίλε, πιστεύω ότι ο Γιάννης φέτος θα πάει τελικούς. Απλά εκεί νομίζω ότι ο Λεμπρόν ή ο Καουάι θα τον φάει. Έτσι πιστεύω. Καλά, αυτό είναι δεδομένο ότι θα το πάρει η ομάδα της Δύσης, στο τελικό, τον κανονικό, τον τελικό. Ναι. Και το γιατί στην Ανατολή είναι λίγο... Εντάξει, και το δεύτερο... Ναι. Τι έγινε, ρε παιδιά, αυτός ο Πιτίνο. Τι έγινε, γιατί χθες, αν υπήρχε Πεδουλάκης χθες στον πάγκο του Παναθηναϊκού, σήμερα το διαβάζαμε τον Ταβερνιάρη, δεν ξέρει να κάνει ένα σύστημα. Τώρα, ας πούμε, βλέπω και από τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και γενικότερα από το σύνολο του κόσμου, κανείς δεν τον αγγίζει τον Πιτίνο. Το ότι ο Παναθηναϊκός κάνει 5 ή 4, ότι δεν παίζει μπάσκετ και απλά είναι στην Ελλάδα πρώτος που παίζει αντίπαλο εμένα και εσένα, δεν μου λέει κάτι. Εγώ τους Παναθηναϊκούς σέβομαι πάρα πολύ γιατί έχουν δει πάρα πολύ μπάσκετ. Ωραία. Προφανώς, μαζί σου. Δεν μπορείς να τους Παναθηναϊκούς στο μπάσκετ με τίποτα. Δηλαδή έχουν δει τρομερά πράγματα, τρομερούς παίχτες, τρομερούς προπονητές. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Στο θέμα του Πιτίνο, εγώ και από πέρσι είχα τους ενδιαλογούς μου τέλος πάντων. Αμφιβολίες. Ναι, ναι. Και γενικά και φέτος δεν βλέπω κάτι. Ωστόσο. Αυτό το οποίο δεν μπορούν να καταλάβουν οι Παναθηναϊκοί ακόμα, το έχουν ακόμα και τώρα και κάποιοι φίλοι του Άρη αυτό. Δεν έχουν λίγο συνέστηση της πραγματικότητας. Καταλαβαίνεις, δηλαδή. Ναι, αυτό ισχύει και το έχουν και οι δικοί μας. Ναι, ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, το ρόστερ που έχει φέτος, με το ρόστερ που έχει φέτος και με τις ομάδες που έχει η Ευρωλίγκα, που όπως κάτσε και δει η Ευρωλίγκα, θα πάθει σοκ από το επίπεδο το οποίο υπάρχει. Μιλάμε για τρομερό επίπεδο μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ καλό επίπεδο. Από τον πρώτο, ξέρω εγώ, την Μπαρτσελόνα, τη Ρεάλ, μέχρι την τελευταία που μπορεί να είναι η Ζενή. Δεν ξέρω ποιος είναι τελευταίος τώρα. Ναι. Ωραία. Το επίπεδο είναι τρομερό. Ο Παναθηναϊκός με το ρόστερ που έχει, το μπάτζετ που έχει, το γεγονός ότι είναι πέμπτο-έκτος, είναι επιτυχία. Ναι. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Ναι, είναι επιτυχία. Μπορούμε να το καταλάβουμε. Όχι. Ωραία. Και μετά μπορεί να σου δει ο Πιτίνο. Το γεγονός ότι φέτος έχει κάνει ένα ρόστερ κακό ο Παναθηναϊκός, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Έχει τρομερά κενά ο Παναθηναϊκός το ρόστερ του φέτος, έτσι. Ναι. Οπότε λοιπόν τώρα σε αυτό το κομμάτι του Πιτίνο φέτος. Εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι ακολουθώ και πολύ. Το ότι δεν βοηθάει τόσο πολύ με τις οδηγίες του το καταλαβαίνω. Αλλά φέτος έχει και ένα ρόστερ που δεν είναι. Νομίζω και δεν είναι και δικό του. Ναι. Δεν είναι δικό του και είναι χειρότερο. Αυτό ψιλοπαίζεται γιατί και τον Wiley και τον Johnson αυτό το πρότεινε. Άντε γιατί εδώ πέρα ο ποδοσφαιρικός θέλει να μας κόψει το ρόστερ. Να σε καλά. Οκ, παιδιά. Άντε καλή συνέχεια. Έγινε κι άλλο. Στον επόμενο χαίρετε. Ναι, γεια σας. Βάζεις 3, παίρνεις τα 3. Είναι και αυτό μια προσέγγιση. Είναι και αυτό μια προσέγγιση. Λοιπόν, μάθημα οπαδικής, μάθημα οπαδικό. Τα παλιά τα χρόνια, όταν έτρωγες πέσιμο, ούτε έκλαιγες, ούτε έβγαινες και λες έφαγα πέσιμο. Το έτρωγες, δεν μιλούσες και προχωρούσες στο παρακάτω. Περίμενες την ώρα σου, ναι. Και περίμενε πας στο παρακάτω, ρε παιδί. Ναι. Περίμενες πότε θα έρθει και η δική σου στιγμή. Και δηλαδή πάντα έρχεται η δική σου στιγμή, να ξέρεις. Ναι. Σε όλα τα πράγματα στη ζωή πάντα έρχεται η δική σου στιγμή. Λοιπόν, για να ενημερώσουμε τους πάντες, όταν τελειώνει
ένα αγώνας πάβει το μείον 3 και 3. Τι εννοείς? Τη στιγμή που σφυρίζεται η λήξη. Γιατί πολλοί δικοί μας οπαδοί λένε γιατί δεν κάναμε ένσταση για να πάρουμε την παιχνίδι στα χαρτιά. Όταν τελειώνει ο αγώνας δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Πάβει να υπάρχει τιμωρία του μείον 3 και 3. Δηλαδή άρα εσύ, εσύ ας πούμε θα ήθελες να μην βγει η ομάδα σου ή μετά το σκηνικό με τον γυμναστή να φύγει? Όχι, όχι, δεν το ήθελα. Και δεν το έκανα και σαν ομάδα. Ακριβώς. Πάλι με την ΑΕΚ μέσα στο Χαριλάου που και χάσαμε και μετά με τον Ριβάλτο. Τότε που πετούσαν φωτοβολίδες με τα στυλό, τότε πρώτα είχαν βγει τα φωτοβολίδες στυλό, ναι. Που παρακαλούσαν με ντέμι πρόεδρο η ΑΕΚ. Mm-hmm. Έτσι. Και δεν το έκανα, που μπορούσα και εκεί να το κάνω πολύ άνετα, έτσι. Λοιπόν, και γιατί δεν τους φοβάμαι παικτικά? Δεν τους φοβάμαι. Έχουμε παίξει 3 φορές φέτος, δεν τους φοβάμαι παικτικά. Ναι. Και ναι. Έχω φάει και τις μεγαλύτερες συμφαγές έτσι φέτος από αυτούς εδώ. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή μου έχουν δώσει πέναλτι μετά από 7,5 λεπτά βαρ. Μου έχουν δώσει κόκκινη στον Ιντέγε που μόνο η Ιντέγε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα έχει φάει τέτοια κόκκινη. Σε όσες παρόμοιες φάσεις έχουν γίνει δεν έχει φάει κανείς κόκκινη. Και δεν μοιάζει να το έκανε ο Γιαννούλης και ας το έκανε και ο οποιοσδήποτε άλλος. Παίκτης οποιασδήποτε ομάδας. Ναι. Μόνο η Ιντέγε έφαγε κόκκινη. Αλήθεια είναι αυτό. Και προχθές σε μια διεκδίκηση που υπάρχουν δύο τεντωμένα πόδια και του δικού και του Ματίγια. Και τη ΣΑΕΚ, επειδή του κατεβάσει την κάλτσα, γιατί την κάλτσα του κατέβασε. Δεν υπήρχε ίχνος εκδρασίσματος. Έτσι. Τώρα, από εκεί πέρα, το να τιμωρηθεί η ΑΕΚ, να τιμωρηθεί. Δεν το συζητάω. Τελευταίο που παίρνω τώρα, μην καλείτε άλλο για να κλείσουμε κιόλας. Συνέχιση τέλειο. Λοιπόν, ναι, να τιμωρηθεί. Και να τιμωρηθεί όπως λέω, ό,τι λένε οι νόμοι. Σε αυτή την Ελλάδα κάποια στιγμή πρέπει να λέμε ό,τι λένε οι νόμοι. Ούτε να αλλάζω κατά το δοκούν, γιατί η μοναδική ομάδα που το έχει πληρώσει στην Ελλάδα το να αλλάζει κατά το δοκούν οι νόμοι είναι ο Άρης. Ο Άρης, ο Άρης με τα δελτία, ο Άρης αν θυμάστε πασχετικά με Μιούσεπ και Αγγελίδη που ήταν η μοναδική ομάδα που τιμωρήθηκε επειδή υπέρθυνε να τον παρισμένη, μετά άλλαξε ο νόμος και δεν τιμωρήθηκε η ομάδα. Ο Άρης της Γάμα Εθνικής που άλλαξε πάλι ο νόμος και δεν βγήκε ο Άρης και την επόμενη χρονιά βγήκε η Δόξα. Και ο Άρης του τον κυνηγά και τώρα ξαφνικά βγαίνονται μπροστά του, ενώ η ΕΠΟ λέει ότι δεν υπάρχει θέμα ΠΑΕ και πάλι αυτό και ο Άρης τον κυνηγάει τώρα ποιος. Να μην μπορεί να κάνει μεταγραφές και να ανακάζει να παίζει με 14 παίκτες. Όχι, οι νόμοι να παραμείνουν νόμοι. Αν είσαι ένοχος θα τιμωρηθείς με τους νόμους που υπάρχουν. Ούτε να αλλάζουν κάθε δοκούν θα χωριστεί η Ελλάδα στα δύο. Αν είναι ένοχος για τον Ηρακλή αλλάξανε. Και για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι η πιο αδικημένη ομάδα στην Ελλάδα. Και την έφαγε. Η πιο αδικημένη ομάδα. Η ομάδα που έπεσε 2 φορές και χωρίς να έχει πέσει παικτικά. Δεν το συζητάω. Και παίζει σε αυτή τη Super League ο Παναθηναϊκός, έτσι. Σκάνδαλο. Και ο Αστέρας Τρίπολης. Και ο Αστέρας Τρίπολης. Άμα και να θυμήθηκα την κουρουμπίλια τώρα που είπε Αστέρας Τρίπολης. Βάλε επίλογο. Τέλος, τίποτα. Υπομονή. Όσον αφορά και γιατί δεν βγαίνουν διαρκείας, δεν ξέρω να πούμε ότι δεν μπορούμε να βγουν διαρκείας. Γιατί δεν ξέρουμε αν θα επιτρέπεται είσοδος στον κόσμο, έτσι. Στα γήπεδα. Λόγω κορονοϊού, λες. Φυσικά, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, και αυτό σίγουρα παίζει το ρόλο του. Και να σου πω κάτι. Βγάζει διαρκείας ή πάει, ή οποιοδήποτε πάει. Ναι. Και βγαίνει ότι στα 2 μάτς θα είναι και κλεισμένο το θυρών. Ναι. Τι θα κάνει, θα πάρετε αυτά πίσω. Ναι, δεν γίνεται. Να σε καλά, Στέλιο μου. Έγινε. Καλό έγινε, βράδυ, έγινε. Να σε καλά. Πάμε στον τελευταίο για σήμερα, καλησπέρα. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Νικό, τι κάνεις. Χαίρετε. Καλά. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Μπράβο. Τι γίνεται, ρε Νικό, τώρα. Τι γίνεται. Θα είμαστε οι καρπαζοείς πράκτορες. Γιατί? Τι είσαι τώρα, ο καρπαζοείς πράκτορες. Τι θα έπρεπε να κάνουμε δηλαδή? Αυτό που κάνουν άλλες ομάδες και το κάνα χρόνια τώρα. Ποιο? Και μεγαλώσανε χωρίς
Ποιο, ακόμα και να πάρει την ομάδα να φύγει. Κατά παιδιά, ελαφρά την καρδία το λέτε όλοι. Συνειδητοποιείτε βάσει πειθαρχικού κώδικα τι προβλέπει άμα φύγει από τον και αγώνα. Τι έγινε, πάτε καλά. Θα χάσει τα playoff και την Ευρώπη. Θα ρισκάρει τη βιωσιμότητά σου. Τη βιωσιμότητά σου οικονομικά. Γιατί, για να βγει από το γήπεδο. Σκύψε το κεφάλι. Και άμα φύγει από το γήπεδο, δηλαδή τι θα κάνει. Χειρότερα θα πάθει. Εγώ αν ήμουν ΑΕΚ τώρα τι θα έλεγα. Δεν φτάνουν οι ξένοι διαιτητέ με Έλληνε να παίξουν στον επαναληπτικό. Ρε, εγώ καταλαβαίνω ότι σκέφτησε πολύ αργιανίδικα και το δέχομαι και το σέβομαι. Αλλά τι θα κερδίσει με αυτό. Έκλεισε. Τι να κάνουμε. Παιδιά. Θα το καταλάβετε λίγο αυτό το πράγμα. Να πάρει την ομάδα και να φύγει. Τι θα κερδίσει. Τίποτα δεν θα κερδίσει. Θα μας πει και άντε, για εγώ πιστεύω. Για να χαίρεστε και για να χαιρόμαστε μεταξύ μας και να λέμε «Ω, πήραμε την ομάδα». Θα φας, αφαίρεση βαθμών, θα μείνεις εκτός play-off, θα μείνεις εκτός Ευρώπης. Ανοίχτηκες που ανοίχτηκες φέτος. Πού θέλετε να καταλήξουμε δηλαδή. Να γυρλάμε πάλι στα χωριά. Ρεαλιστικά να σκέφτεστε, όχι οπαδικά μόνο. Άντε να πούμε. Θα σκεφτόμαστε για την ομάδα μας, ναι, οκ, σας καταλαβαίνω, σας πνίγει λίγο και ο εκνευρισμός και εμένα με έμπνεξε με αυτά που γίνανε. Αλλά θέλει ρεαλισμό, θέλει. Ρεαλιστικά να σκέφτεστε. Όχι μόνο παδικά. Έχει καρφώσει μάτι, έμα το μάτι, τώρα το δηλαδή. Φοβάται, το μάτι. Έχετε προσπαθήσει να σας ξεματιάσουν. Προσπάθησα, αλλά είμαι τόσο καρφωμένος που δεν μπορώ να... Τι να σου πω, πολύ καρφωμένος. Πολύ, πάρα πολύ. Δεν που έχω πάει σε κάτι γρήγορα να με ξεματιάσουν, δεν μπορώ. Είμαι ένας μεγάλο τουγαδόρος, είμαι παίχτης. Πολύ παίχτης. Ωραία. Τα είπες πολύ ωραία, φίλε. Πρέπει να βάλουμε και τον άλλον. Πορεύονται και οι κύρες κονομιώνται φορώ εδώ μέσα. Το 2-4 παίξα προσύντο που τα άλλο εσύ. 4-2 δεν έπαιξα εγώ. Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιούνται, κύριε Σιγκύρη. Εδώ μέσα. Πάκτος 4. Και τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα. Μόνο μπάσκετ, μια μισή ώρα. Δεν έχει αγωνιστική στο Σαββατοκύριακο. Μας έχετε κουράσει εκεί πέρα τα πάντα. Μείον 7, μείον 15. Μια μισή ώρα δεν μιλάμε για μπάσκετ. Ανάλυση του αυριανού αγώνα με την Περιστέρη. Όλοι κόντρα, ανάλυση αγωνιστική και δεν συμμαζεύεται. Όλοι παλέ. Πώς θα κλείσει το Χάτσαρ, τι θα κάνει, πώς θα το χτυπήσει και τέτοια. Γεια σας.